κάθε μέρα μια ιστορία για το μεγάλο κακό που προκαλεί η κατάκριση. Ο Αβάς Υπερέχειος δίνει την ακόλουθη συμβουλή στους εγκρατείς και νηστευτάς. Φάγε κρέας και πιες κρασί και μη κατατρώγεις με την καταλαλιά τις σάρκες του αδελφού σου. Και πάλι, καταλαλώντας ο Όφης τον Θεό, επέτυχε να βγάλει τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Το ίδιο κάνει και εκείνος που καταλαλεί τον πλησίον του. Βαραίνει την ψυχή του και παρασύρει στο κακό εκείνον που τον ακούει. Πήγε κάποτε ένας αδελφός από τη Σκήτη σε κάποιο γέροντα αναχωρητή και του είπε για κάποιον άλλον αδελφό πως είχε πέσει σε μεγάλο σφάλμα. «Ω, πολύ άσχημα έκανε», είπε στενοχωρημένος ο γέροντας. Ύστερα από λίγες ημέρες συνέβη να πεθάνει ο μοναχός που έσφαλε. Άγγελος Κυρίου τότε πήγε στον αναχωρητή κρατώντας την ψυχή του. «Αυτός που κατέκρινες», του είπε, «πέθανε. Πού ορίζεις να τον κατατάξω?» «Ήμαρτον», εφώναξε με δάκρυα ο γέροντας. Και από τότε παρακαλούσε κάθε μέρα τον Θεό να του συγχωρήσει εκείνη την αμαρτία και δεν τόλμησε μέχρι τέλους της ζωής του να κατακρίνει άνθρωπο. Είπε ο γέροντας Πορφύριος, «Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος της ψυχής της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή η ορμή θα την στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει την χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε, το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στεναχωρούμεθα και αγανακτούμε και κατακρίνουμε».